το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, καταρχάς, δύο λόγια, πώς αντιμετωπίζετε την συγκεκριμένη αναμέτρηση? Κοίτα, είχαμε αποφύγει στο παρελθόν να χαρακτηρίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι κομβικό, αλλά αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει το διακύβευμα ότι με ενδεχόμενη νίκη κατακτούμε τον τίτλο, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χαρακτήρας του κομβικού μπορεί άνετα να αποδοθεί σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά στους σκόπους που έχουν ήδη γίνει σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει ήδη δώσει τέτοιου χαρακτήρα αγώνες και στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και με αυτή την φιλοσοφία αντιμετωπίζουμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που κουβαλά αρκετή εμπειρία μέσω της ποιότητας και της παρουσίας των ποδοσφαιριστών τα τελευταία χρόνια, με τις πολλές επιτυχίες, και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να το έχεις υπέρ σου σε τέτοιους αγώνες, γιατί αυτή η παράμετρος παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 90 λεπτού. Βεβαίως, κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας είναι μια διαφορετική ιστορία, δεν παίζει κανένα ρόλο το παρελθόν, γιατί εντάξει, εύλογα κάποιος μπορεί να αναφερθεί τις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις, τα δύο προηγούμενα χρόνια που είχαμε απέναντι στην ΑΕΚ, όμως είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στον τρόπο προσέγγισης, όπου σε αυτά τα σημεία πιστεύουμε ότι υπερέχουμε, φτάνει να τα αποδείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι φανερό ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει δεν θέλετε να δώσετε καμία ευκαιρία στους αντιπάλους να ελπίζουν σε κάτι καλό. Γι' αυτό και πάρθηκε και η απόφαση για την μαζικότερη προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, η είσοδος να τιμάται προς 5 ευρώ. Κοίτα, νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία δεν έχει εφαρμοστεί μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη ενέργεια που γίνεται από πλευράς της διοίκησης μετά την επιχορήγηση μέρους της τιμής του εισιτηρίου για τον αγώνα με την ΑΕΛ στο κύπελλο, με την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, για τον ημιτελικό κυπέλλου απέναντι στην Τόξα και στη συνέχεια αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Ήταν και μέσα στο πλαίσιο του μηνύματος του ίδιου του Προέδρου ότι τα παιχνίδια που έχουν μείνει για να ολοκληρωθεί η χρονιά είναι τα σημαντικότερα αυτής της ποδοσφαιρικής περίοδου. Και είναι απόλυτα κατανοητό, νομίζω, και από τον ίδιο τον κόσμο, που μέσω και της προπόλησης των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα δείχνει ακριβώς ότι αυτή η σημαντικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον ρυθμό προπόλησης. Πριν από λίγο έχουμε ανακοινώσει ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια σε ό,τι αφορά στο κάτω διάζωμα της διετικής εξέδρας. Ευελπιστούμε ότι μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε sold out και στις υπόλοιπες κερκίδες, αλλά το πιο σημαντικό έχει γίνει ήδη η Πολύβια, δηλαδή ο κόσμος θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, κατανοεί ότι η υποστήριξή του πρέπει να είναι η ίδια από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αποελίστες τι διακυβεύεται σε αυτόν τον αγώνα και πώς πρέπει να υποστηρίξουν την ομάδα για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τον κοινό στόχο. Ναι. Τώρα, υπάρχει ακόμη μια προπόνηση αυριανή, ωστόσο τα δεδομένα είναι γνωστά. Είναι αμφίβολη συμμετοχή ουσιαστικά των Γιαννιώτα και Ιωάννου, έτσι? Ναι, εντάξει. Η πραγματικότητα είναι ότι η πρώτη τελευταία προπόνηση έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο. Είναι μια ιδιαίτερη προπόνηση λόγω του ότι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές κάνουν πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους, να πω ότι ο Νικόλας ο Ιωάννου προχώρησε σήμερα το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και ατομικό τρέξιμο στο γήπεδο. Είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, αλλά σαφώς δεν προϋποθέτει ότι θα προλάβει τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ενώ Εφρέμ Γιαννιώτας και Βάντερ, που χρειάζονταν προπόνηση πέραν από το γυμναστήριο, έκανα σήμερα ένα ειδικό δυνατό πρόγραμμα επαναφοράς, και αυτό το πράγμα μας κάνει αισιόδοξους ότι
πέραν από τον Νικόλα, όλοι οι υπόλοιποι θα βρίσκονται στη διάθεση.